Έχω και τον κύριο Τζίμερο στη γραμμή, οπότε θα μας πει λίγο τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Η επόμενη προσφορά από τα 5 εκατομμύρια ήταν 2 εκατομμύρια. Και η ΕΡΤ το πήρε με 5. Δηλαδή δεν το πήρε με 2,5. Κατάλαβες. Η επόμενη χαμηλή ήταν 2 εκατομμύρια από τον ιδιώτη. Και πήγαμε και το πήραμε εμείς με 5 εκατομμύρια. Αυτά ξανάρχονται. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ας πάρουν όποιον θέλω να προσλάβουν στην ΕΡΤ, ας την κάνουν συνδρομητική και όποιο θέλει να πληρώνει. Μην λες τέτοια. Στη Θεσσαλονίκη ειδικά. Άντε να είσαι καλά. Στην ευχή της Παναγίας. Ναι. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο στον Δημήτρη Βενιέρη. Κύριε Τζίμερ, μισό λεπτό. Άλλο είναι, Δημήτρη μου, να βγαίνεις ως υποψήφια περιφερειάρχης και να λες: το ελληνικό εγώ δεν το δίνω. Θα το κάνω μητροπολιτικό πάρκο. Αυτό είναι ιδεολογική άποψη. Λοιπόν, ιδεολογική άποψη. Πας μετά στα όργανα που μας έλεγε ο κύριος Πρημικύρης. Ναι. Έρχονται τα άλλα τα στελέχη και σου λένε ότι ξέρεις, δεν μας συμφέρει. Θα το κάνουμε εμείς. Το πουλάμε τελικά. Το δίνουμε το ελληνικό. Ναι, αλλά ένας λαός έχει υποστεί την τρικλοποδιά. Σε έχει ψηφίσει. Όχι, εγώ εκεί το. Όχι. Όχι, άλλο λέω. Το σημείο για μένα τριβής είναι η ευκολία με την οποία κάποιος, το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά σήμερα, χαρακτηρίζει κάτι ξεπούλημα ή χαρακτηρίζει κάτι επένδυση ή αξιοποίηση. Α, το ψέμα, να το ψέμα ότι... το λαό δηλαδή, το οποίο βασίζεται στο δικαιολογείο. Αυτό κρίνεται από τις εκλογές. Ο λαός ψηφίζει. Καλημέρα, κύριε Τζίμερε. Καλημέρα. Τι κάνετε? Παρακολουθώ. Όλοι παρακολουθούμε. Και δεν ξέρω πού πάμε. Εγώ έχει τρία. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν θέλω να το δω. Ο Βενιέρης πάντως, κύριε Τζίμερ, είναι πάρα πολύ αισιόδοξος. Όχι πάρα πολύ, ρε παιδιά. Μην έχετε. Λέω ότι είναι περισσότερο αισιόδοξος από ό,τι πριν από το τηλεφώνημα της Μέρκελ με τον Τζίπρα. Από την αλλαγή και μόνο του Γιάννη Βαρουφάκη από την. Όχι, και από το ότι υπάρχει πίεση και από ό,τι φαίνεται σε μία σειρά πραγμάτων, κύριε Τζίμερ, η κυβέρνηση θα συμβιβαστεί. Αυτό δεν είναι ένα θετικό στοιχείο? Αυτό που προσπαθούμε είναι να ξεπεράσουμε τον Ιούνιο, ας πούμε, ναι, είναι θετικό στοιχείο. Αν αυτό που προσπαθούμε είναι να φτιάξουμε μια χώρα παραγωγική, δεν είναι, διότι ξεχάσαμε εντελώς όλα αυτά που τη φτιάχνουν παραγωγική τρεις μήνες τώρα. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και οι πολίτες επίσης έχουν επικεντρωθεί στο θα πάρουμε τη δόση, δεν θα πάρουμε τη δόση, σαν ναρκωμανείς. Δεν είναι αυτή η ουσία. Η αγορά πάγωσε, βρίσκεται σε νεκρική ακαμψία. Κανένας δεν επενδύει στην Ελλάδα, τα χρήματα Έλληνες και ξένοι τα πήραν και τα εξαφάνισαν, τα έθαψαν, τα πήγαν ξέρω εγώ στη Σιγκαπούρη, διότι για να λειτουργήσει μια οικονομία χρειάζεται ένα σταθερό ασφαλές περιβάλλον και χρειάζεται εμπιστοσύνη. Αυτή έχει χαθεί παντελώς στη χώρα και δεν ξέρω πότε θα γυρίσει, ακόμα και αν πάρουμε μερικά χρήματα τώρα για να μην δημιουργηθεί ας πούμε ένα παγκόσμιο τσουνάμι καλή ώρα σαν και αυτό της Lehman Brothers. Τώρα η διαπάλη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να γέρνει και λίγο προς την πλευρά των μετριοπαθών? Δεν ξέρω προς τα που γέρνει. Η αντικατάσταση του κ. Βαρουφάκη ήταν επιβεβλημένη, διότι αυτά που έλεγε ο άνθρωπος δεν πεζόντουσαν. Δηλαδή ένας υπουργός οικονομικών ο οποίος πάει σε μια διεθνή αποστολή εκπροσωπώντας τη χώρα του και λέει δεν γουστάρω να έρχομαι να τρώω με σας γιατί με τα φιλαράκια μου ας πούμε τα πίνω καλύτερα, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι και 50 χρονών και δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν σε στέλνουμε εκεί για διακοπές ή για Dolce Vita αλλά για ένα εθνικό έργο, όποιο και να είναι αυτό, όποια εντολή και αν είχε, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Αυτό θα έπρεπε να το έχει αντιληφθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή, διότι φαινόταν και πριν υπουργοποιηθεί ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Εδώ όμως, κύριε Τζίμερη, υπάρχει μια σύγκρουση. Δηλαδή, από τη μία πλευρά υπάρχει ένας λαός ο οποίος μέσω των δημοσκοπήσεων. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Όμως, ο κύριος Τσακαλώτος μπορεί να μην είναι, ας πούμε, η εφετζίδικη προσωπικότητα του προκατόχου του, αλλά όσοι περιμένουν συμφιλίωση με την κοινή λογική θα απογοητευτούν έντονα. Λόγω Τσακαλώτου. Βεβαίως. Διότι είναι μια περίπτωση καθαρό αίμα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σταλινικές αιμονές, πώς να πω. Ναι, αλλά για να ολοκληρώσω το ερώτημά μου, όταν έχεις ένα λαό του οποίου η πλειονότητα, η πλειοψηφία μέσω των δημοσκοπικών ευρημάτων δείχνει να στηρίζει όλο αυτό το πράγμα, με το οποίο μπορεί ο Τζίμερος ή δεν ξέρω πόσοι να διαφωνούν, η δημοκρατία πώς το αντιμετωπίζεις? Ο λαός δεν ξέρει τι στηρίζει, διότι κανένας δεν του εξήγησε τι ζητάμε, ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο διαπραγματευόμαστε, εντός εισαγωγικών που διαπραγματευόμαστε. Και τι σχέδιο έχει αυτή η κυβέρνηση ως δικό της σχέδιο
για την ανάταξη της οικονομίας. Ο λαός στηρίζει μαγιές, εφέ. Δηλαδή πήγε και τους έσπασε τα μούτρα. Δεν θα μας πηγαίνουν αυτοί στα τέσσερα. Πράγμα το οποίο είναι αντελώς λάθος. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Διότι όταν μια χώρα δεν έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί πάντα να ξοδεύει περισσότερα από αυτά που εισπράττει, θα έρθει κάποιος άλλος να της το πει. Και το μόνο που μας είπαν από την αρχή της κρίσης, γιατί είναι το ίδιο αφήγημα ακριβώς, απλώς εμείς δεν θέλουμε να το διαβάσουμε. Και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν μπορούσε να το διαβάσει και η τωρινή δεν μπορεί. Αυτό που μας είπαν από την αρχή της κρίσης είναι ότι δείτε για ποιο λόγο ξοδεύετε περισσότερα από αυτά που βγάζετε. Η Ελλάδα όταν εισέπρατε 5, ξόδευε 6, το κράτος δηλαδή. Όταν εισέπρατε 10, ξόδευε 12. Όταν εισέπρατε 20, ξόδευε 25. Άρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα που λέει στην κρατική μηχανή ξόδεψε παραπάνω. Και αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να βρούμε πόσα. 2 δις, 3 δις, πόσα θα είναι η επόμενη δόση. Βέβαια οι απαιτήσεις, οι χρηματοδοτικές απαιτήσεις για το τρίτο τρίμηνο του 2015 είναι 11,4 δις. Εκεί πολλά γίνεται ο λόγος για το πακέτο το οποίο θα έρθει από τον Ιούνιο και έπειτα. Ωστόσο προσέξτε να δείτε. Τα φορολογικά έσοδα για το 2014 ήταν 48 δις. Και λέμε θα πατάξουμε την φοροδιαφυγή και θα βρούμε χρήματα και θα... Μάλιστα. Πόσο είναι το σύνολο των φόρων που εισπράττει το κράτος από τα φυσικά πρόσωπα? Είναι 7,8 δις. Πόσο εισπράττει το κράτος από τα νομικά πρόσωπα? 2,5 δις περίπου. Και πόσο εισπράττει από τον έμφυα? 2,4. Πόσα πληρώνει το κράτος ως εισφορά στα ασφαλιστικά ταμεία? 13 δις. Δηλαδή όλα όσα παίρνει από τους φόρους των πολιτών, όλοι οι φόροι των πολιτών, όλος ο έμφυα και όλοι οι φόροι των επιχειρήσεων πηγαίνουν ως εισφορά στα ασφαλιστικά ταμεία για να έχουμε τις συντάξεις που έχουμε. Αυτό δεν το βλέπει κάποιος. Και αν συλλάβουμε τη φοροδιαφυγή, πώς θα πάρουμε παραπάνω? 2 δις ας πούμε, 3 δις. Να σας πω ότι συλλαμβάνοντας τη φοροδιαφυγή θα βγάλουμε άλλα τόσα, άλλα 7 δις. Μα το 2006, 7, 8, 9 τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν πολύ περισσότερα. Ήταν 55, 58, 60, 62 δις. Άρα τα είχαμε αυτά τα λεφτά τότε. Φτιάξαμε κράτος. Νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά του. Όχι βέβαια. Σας θυμίζω ότι το 2009 δανειστήκαμε 36 δισεκατομμύρια περισσότερα από αυτά που χρειαζόταν ο προϋπολογισμός. Κάποια από αυτά ήταν για αποπληρωμή παλαιών δανείων, αλλά ξοδέψαμε στην κατανάλωση πέσαν 8 ολόκληρα δισεκατομμύρια. Άρα το πρόβλημα είναι ότι αυτό το κράτος δεν μπορεί να κάνει κουμάντο. Αυτό μας είπαν από την πρώτη στιγμή. Και είπαν το εξής. Θα έχετε προϋπολογισμούς ισοσκελισμένους. Ναι, είπαμε εμείς. Ωραία. Να μην σας αναγκάσουμε να τους ισοσκυλίσετε τον πρώτο χρόνο. Ας έχετε έλλειμμα τον πρώτο χρόνο. Ας έχετε μικρότερο έλλειμμα τον δεύτερο χρόνο. Ας τον ισοσκυλίσετε τον τρίτο. Ας έχετε ένα μικρό πλεόνασμα τον επόμενο και ένα μεγαλύτερο πλεόνασμα τον άλλο χρόνο για να πληρώσετε και τα προηγούμενα δάνεια. Και ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώνει αυτή τους τόκους και τα χρεολύσια των δανείων μέχρι εμείς να κουμαντάρουμε και να λέμε βγάζω 10, θα ξοδεύω 10. Ή θα ξοδεύω 9 ακόμα κάτι για να μου μείνει και κάτι να πληρώνω τα παλαιότερα δάνεια. Αυτό το τόσο απλό αφήγημα δεν θέλει να το καταλάβει κανένας. Διότι λέει ο κύριος Ρωμανιάς, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση, οποιοδήποτε, ότι εμείς δεν θα μειώσουμε επικουρικές συντάξεις. Μην τις μειώνεις, δεν σου λέει κανένας να τις μειώσεις. Αλλά πρέπει τελικά το άθροισμα όσων ξοδεύεις να είναι αυτά που βγάζεις ή λίγο μικρότερο. 48 δις. Και τα 48 δις, προσέξτε να δείτε, δεν προέρχονται από φορολόγηση εισοδημάτων. Προέρχονται από αφέμαξη. Προέρχονται από φοροεπιδρομή. Δηλαδή η κυβέρνηση στείνει ένα λάθος σκηνικό που το στείνει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Κύριε Τζιμερέ. Τι χρειάζεται, επιτρέψτε μου και τελειώνω. Τι χρειάζεται για να γίνουν επενδύσεις σε μια χώρα? Να υπάρχει σταθερότητα. Σταθερός φορολογικός νόμος και σταθερό νομικό πλαίσιο και απλό νομικό πλαίσιο. Έτσι να μην ξέρεις ότι θα μπλέξω, ας πούμε, και πότε θα μου εγκριθεί η επένδυση, την business plan θα κάνω. Αυτά, σταθερότητα. Όταν όμως η κυβέρνηση λέει πόσα μου λείπουν, τόσα, μάλιστα, από πού θα τα βρω, θα αυξήσω εκείνο το φόρο και αν του χρόνου δω ότι κάτι δεν πάει καλά θα τον ξανααυξήσω ή θα βάλω και ένα καινούριο φόρο.
τότε δεν υπάρχει σταθερότητα και δεν έρχεται κανένας να επενδύσει. Άρα σκοτώνουμε τις επενδύσεις πριν γεννηθούν. Πώς έπρεπε να γίνει? Ανάποδα. Τι εισοδήματα έχουν οι Έλληνες? Αυτά. Αυτά θα φορολογήσω. Δεν θα φορολογήσω τα τουβάρια, δεν θα τους χαρατσώσω, δεν θα τους ξεσκίσω, δεν θα τους πάρω ότι έχουν και δεν έχουν. Θα φορολογήσω τα εισοδήματα. Πώς θα αθροίζουν αυτοί οι φόροι? Όχι 48, 40, 35. Με αυτά θα πορευτεί το ελληνικό κράτος. Τελεία και παύλα. Ναι. Τώρα, στα 17 μέτρα τα οποία διαβάζουμε ότι θα ενταχθούν στο πολυνομοσχέδιο, είναι τα 8-9 είναι φόρο εισπρακτικά, τα 5-6 είναι ρυθμίσεις για ΚΤΕΟ, για επίλυση φορολογικών διαφορών, και τα 3 είναι αποκρατικοποιήσεις. Ο άνεργος που ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή, πώς θα βρει δουλειά? Για τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι να αποδώσουν και να τα επανεπενδύσουμε, αν θα τα επανεπενδύσουμε, θα κάνουμε υπομονή? Το σκέφτηκε κανένας τον άνεργο? Σκεφτόμαστε τους μισθούς και συντάξεις του δημοσίου και την εργασία στο δημόσιο. Ανερυθρίαστα, όπως ανέφερε χθες στη Βουλή το όνειδος της οικογένειας Παναγούλιδων, να προσλάβουμε, λέει, αυτούς που ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι εργάστηκαν για την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο πελατειακός μηχανισμός ζει και βασιλεύει, διότι είναι καρφωμένο στο μυαλό, έχει μπει στο DNA πια του κομματικού παράγοντα, όλων των κομμάτων, αριστερών, δεξιών. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Ο άνεργος λοιπόν βλέπει κάποιους οι οποίοι είναι παιδιά ενός ανώτερου Θεού, με κάποιο τρόπο χώθηκαν στο δημόσιο, δουλεύουν δεν δουλεύουν, αποδίδουν δεν αποδίδουν, χρειάζονται δεν χρειάζονται, χρειάζονται υπηρεσίες δεν χρειάζονται, θα είναι εκεί. Και ο άνεργος κοιτάει και περιμένει να κάνει μια δουλειά, και αν ο ίδιος ο άνεργος ξεκινήσει μια δουλειά, τον τρέχουν με τις αδειοδοτήσεις ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια μέχρι να του δώσουν άδεια. Συνεχώς συναντάω παρόμοιες περιπτώσεις. Και δεν ξέρει τι θα πληρώσει και του λέει με το καλημέρα θα γραφτείς εκεί, θα έχεις 5.000 ασφαλιστικές εισφορές, θα σε φορολογούμε από το πρώτο ευρώ. Αυτά δεν δημιουργούν ανάπτυξη, είναι τόσο απλό. Επειδή αναφερθήκατε στον Παναγούλη, θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Αυτό που είπε ο Παναγούλης είναι ότι υπήρχαν, ξέρω, κάποιες εκατοντάδες ανθρώπων οι οποίοι αντιστάθηκαν στο κλείσιμο ενός φορέα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην περίπτωσή μας. Κάποιοι εξ αυτών ήταν επικεφαλής όλης αυτής της προσπάθειας. Και λέει να τους αναγνωριστεί ο αγώνας τους. Δεν είπε αυτό. Είπε θα ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι εργάστηκαν για την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Συγγνώμη. Είπε αυτούς που εργάστηκαν για την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Και δείχνει, υπάρχουν πολλά επίπεδα λάθος σε αυτή τη σκέψη. Το πιο εσχρό, ας πούμε, είναι αυτό. Ότι θα προσλάβουν τους δικούς μας. Ό,τι έκανε η Δημοκρατία, ό,τι έκανε το ΠΑΣΟΚ, ό,τι έκανε και η αριστερά με τις ποσοστώσεις. Γιατί να μην νομίζουμε δηλαδή ότι μόνο τα κόμματα εξουσίας βάζαν τους δικούς τους, ποσοστώσεις υπήρχαν παντού. Το ξέρουμε πια. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο λάθος, το οποίο δεν ξεκινάει από την ουσία. Δηλαδή, χρειαζόμαστε μια κρατική τηλεόραση. Εγώ πιστεύω ότι ναι, χρειαζόμαστε. Μια τηλεόραση η οποία να λειτουργεί χωρίς τη λογική των διαφημίσεων, η οποία να έχει ποιοτικά προγράμματα, η οποία να αναδεικνύει τον πολιτισμό, να είναι η φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε. Δεν συμφωνώ δηλαδή με τους ακροατές που λένε άμα θέλω να πληρώνω, άμα δεν γουστάρω δεν θα πληρώνω, διότι τότε θα έχουμε τηλεόραση και εκπομπές του επίπεδου των παρατράγουδων. Γιατί αυτές είναι φτηνές και φέρνουν τηλεθέαση. Ξαναλέω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε. Με ποιο τρόπο χτίζεται αυτή? Πόσα λεφτά χρειάζεται? Δηλαδή χρειαζόμαστε και δημόσια τηλεόραση και κανάλι της Βουλής, ας πούμε. Δεν θα μπορούσε το κανάλι της Βουλής να είναι ένα υποπρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης? Να είναι ΕΤ1, ΕΤ2, ΕΤ3 αν θέλουμε τόσα. Θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός διοικητικός μηχανισμός, ξεχωριστή δημοσιογράφη, ξεχωριστά στούντιος. Παίρνουμε λοιπόν να δούμε πόσο χρειάζεται αυτή η τηλεόραση. Πώς γίνεται στην Ελλάδα να δουλεύουμε πάντα με τους πενταπλάσιους ή τους δεκαπλάσιους υπαλλήλους από αυτούς που χρειάζεται το BBC, ας πούμε, ή ένα γερμανικό ή ένα αμερικανικό κανάλι? Πώς γίνεται αυτό? Με τα μισά χρόνια. Επομένως, θα πρέπει να φτιάξει τηλεόραση και να πει: η τηλεόραση κοστίζει τόσο, κάνοντας μια έρευνα στο πώς λειτουργούν αντίστοιχες τηλεοράσεις, και χρειάζεται αυτούς τους υπαλλήλους. Γιατί να πάρουμε αυτούς οι οποίοι δούλευαν στην ΕΡΤ? Οπωσδήποτε. Εάν είναι καλή να τους πάρουμε. Αλλά αν είναι ένας σκηνοθέτης καλός, ας πούμε, εκτός ΕΡΤ, γιατί να μην τον πάρουμε αυτόν και να πάρουμε έναν ο οποίος ήταν άχρηστος πριν, ή ο οποίος δεν πατούσε ποτέ? Γιατί σου λέει άλλη πλευρά, τον απέλησες. Τι θα πει τον απέλησες? Τον απέλησες λοιπόν. Τον ιδιώτη ο οποίος απολύθηκε, θα βγάλουν ένα νομοσχέδιο που να προσληφθούν όλοι αυτοί που απολύθηκαν, θα βγει με ένα νομοσχέδιο που να λέει να ανέβουν οι τζίροι των επιχειρήσεων στα επίπεδα που είχαν το 8 ή το 7, ας πούμε.
Δηλαδή η πραγματική οικονομία προχωράει. Αν κάποιος χάνει τη δουλειά, ό,τι χάνει. Το κράτος δεν είναι ο εργοδότης. Δεν είναι ένας μεγάλος εργοδότης. Είναι τελείως λάθος αντίληψη αυτή για το ρόλο του κράτους. Το κράτος προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες και τους φόρους. Τους παίρνει για να προσφέρει υπηρεσίες. Άρα οφείλει βάσει συντάγματος αυτές οι υπηρεσίες να είναι ποιοτικές και φτηνές. Αν το κράτος μπορεί να αγοράσει από την ελεύθερη αγορά μια υπηρεσία 5 ευρώ, δεν έχει κανένα λόγο να την παράγει το ίδιο με 10 ευρώ, διότι τα χρήματα αυτά θα τα πάρει το φορολογούμενο. Επομένως, αν χρειάζεται δύο καλούς σκηνοθέτες, θα κάνει ένα διαγωνισμό αδιάβλητο για να βρούμε δύο καλούς σκηνοθέτες. Αν ο ένας από αυτούς δούλευε πριν στην ΕΡΤ, ή αν και οι δύο δούλευαν στην ΕΡΤ, ή αν κανένας δεν δούλευε στην ΕΡΤ, δεν μας ενδιαφέρει. Και το ίδιο ισχύει και με το καινούριο δημόσιο, που η δημιουργία ξανά λέει ότι πρέπει να στηθεί εκ του μηδενός. Δηλαδή, στην εποχή της πληροφορικής δεν μπορείς να έχεις κλητήρες. Τελεία και παύλα. Άρα θα δημιουργηθεί ένα δημόσιο που θα αξιοποιεί την πληροφορική στα πάντα. Δεν θα ζητάς χαρτί από το δημόσιο. Και δεν θα βγαίνεις ποτέ να πάρεις χαρτί. Γιατί εφόσον το δημόσιο τα βγάζει τα χαρτιά, οφείλει να τα βρει. Αν τα έχεις ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο, δεν χρειάζεται να τα ζητάει από σένα. Υπάρχει, αυτό, κύριε Τζίμερε, συγγνώμη λίγο. Σημαίνει μεγάλη μείωση δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί όλο αυτό το αυτονόητο κατ' εμέ, φαντάζομαι συμφωνεί και ο Βαραγιάννης και κάποιοι και έξω, γιατί σκοντάφτει στην ελληνική λογική και πραγματικότητα. Δεν σκοντάφτει στην ελληνική λογική, σκοντάφτει στην πελατειακή λογική. Διότι προφανώς χρειαζόμαστε λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους. Αν όμως έχεις ακριβώς αυτούς που χρειάζεσαι και είσαι ανταγωνιστικός ως κράτος, δεν θα χρειάζεσαι αυτούς τους φόρους. Άρα δεν θα τσακίζεις την οικονομία, άρα θα μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία, άρα θα μπορούν αυτοί που θα χάσουν τη δουλειά τους και από το δημόσιο και που έχουν χάσει στον ιδιωτικό τομέα, να βρουν καινούργιες δουλειές και πιο καλοπληρωμένες δουλειές και πιο ουσιαστικές και πιο παραγωγικές και πιο δημιουργικές και πιο ελπιδοφόρες και για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους, στην οικονομία που θα αναπτύσσεται. Τώρα βουλιάζουμε. Πόσο μπορεί να αντέξει ο λυμφατικός ιδιωτικός τομέας τον τεράστιο τεράστιο τσιμπούρι που είναι ο δημόσιος. Δημοψήφισμα ή εκλογές ή και τα δύο. Από το στόμα μου το πήρες. Και να ολοκληρώσω, κύριε Τζίμερ, για να κλείσουμε και την κουβέντα. Μπορεί να γυρίσει και ως μπούμεραγκ το δημοψήφισμα στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να γίνει δημοψήφισμα. Δεν μπορεί. Καταρχήν είναι χαζό να γίνει δημοψήφισμα, διότι το δημοψήφισμα δεν δίνει λεφτά. Τι θα το πει στο αλλού? Δηλαδή, δημοψήφισμα θα είναι, θα πάρεις αυτό ή θα πάρεις εκείνο. Δεν μπορεί να γίνει δημοψήφισμα με το θα πάμε σε ρήξη, διότι η ρήξη δεν έχει λεφτά. Ρήξη σημαίνει χρεοκοπία, σημαίνει πληρωμή κυρίως των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, με ομόλογα που δεν θα έχουν καμία αξία, θα πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και δεν θα αγοράζουν τίποτα με αυτά. Δηλαδή σημαίνει η Ελλάδα στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής μέσα σε ένα εξάμηνο. Άρα δεν μπορεί να γίνει, και δεν μπορεί να γίνει και για τεχνικούς λόγους. Ξέρετε, το δημοψήφισμα είναι ναι ή όχι. Δηλαδή ο πολίτης στην κάλπη δεν θα ρίξει την έκθεση ιδεών του, να πει εγώ νομίζω ότι στην οικονομία θα κάνουμε αυτό, στο ασφαλιστικό κίνδυνο, είναι ναι ή όχι. Άρα η ερώτηση του δημοψηφίσματος πρέπει να είναι απλή, ώστε να απαντιέται με ναι ή με όχι. Η μοναδική φορά που έγινε δημοψήφισμα στην Ελλάδα ήταν για το πολίτευμα. Βασιλευόμενη ή προεδρευόμενη δημοκρατία. Απλό πράγμα. Έλεγε, θέλω το ένα ή το άλλο. Τώρα δημοψήφισμα να γίνει. Εκλογές, για να κλείσουμε. Δίνουν οι εκλογές λεφτά, ξαναλέω. Δηλαδή μετά από 3 μήνες κανονικά θα πρέπει η κυβέρνηση να παραιτηθεί. Διότι έχουμε ξεχάσει την έννοια της πολιτικής συνέπειας, για να μην πω και την έννοια της πολιτικής απάτης. Όταν λες ότι εγώ θα κάνω αυτά και για αυτά, αυτά για μένα είναι το πρόταγμα. 1, 2, 3, 4, 5. Δηλαδή διαγραφή χρέους, διώξιμο της Τρόικας, σχίσιμο των μνημονίων, επαναφορά των μισθών, όλα αυτά. Αυτά θα κάνω. Και αμέσως μετά τις εκλογές λες, το ένα δεν μπορώ, το άλλο δεν γίνεται, το άλλο δεν έχω λεφτά, το άλλο θα το σκεφτώ, το άλλο σε κανένα 2 χρόνια και βλέπουμε. Πάει να πει ότι κοροϊδεύεις, το λέω τόσο απλά. Πράγμα το οποίο το έκανε και ο Σαμαράς με τα Ζάπια. Εάν λοιπόν θεσμικά υποχρεώνονταν κάποιος για να διεκδικήσει την εξουσία, να σου βάλει πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα και να σου πει ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω σκοπό ας πούμε να καταργήσω τον έμφυα, αλλά δεν ξέρω, εάν δεν βρω τα λεφτουδάκια μπορεί να μην τον καταργήσω. Τότε θα δούμε ποιος θα ψηφίζονταν με αυτά τα ποσοστά. Και θα δούμε αν οι πολιτικοί μπορούσαν να λένε όσα λένε πριν και να τα αναιρούν μια μέρα μετά. Είναι θεσμικό το θέμα. Θα έπρεπε αυτό να υπάρχει ως συνταγματική πρόβλεψη. Θα έπρεπε να υπάρχει νόμος. Εδώ παραγγέλνεις, πας να φτιάξεις μια αποθηκούλα ας πούμε
και ρωτάς τον εργολάβο πόσο θα μου κοστίσει, τι υλικά θα βάλεις, σε πόσο χρόνο θα μου το παραδώσεις και συγκρίνεις προσφορές. Εδώ βάζουμε στο τιμόνι της χώρας ανθρώπους οι οποίοι υπόσχονται αντιφαντικά πράγματα και οι πολίτες τους ψηφίζουν βεβαίως, διότι ούτε οι πολίτες σκέφτονται. Δηλαδή δεν μπορείς ταυτόχρονα να υπόσχεσαι μείωση των φόρων και αύξηση των εξόδων. Πόσο πιο απλά, πόσο πιο απλό είναι αυτό για να το καταλάβει κάποιος. Μάλιστα. Όταν ο Τσίπρας έλεγε ότι θα μειώσω το έμφυα, θα χάσεις 2,5 δις. Από πού θα τα βρεις? Αν έλεγε ότι θα κλείσω 20.000 δημόσιους οργανισμούς που είναι άχρηστοι, γιατί όταν μιλάμε για το δημόσιο, αναφερόμαστε στους γιατρούς, ας πούμε, στους αστυνομικούς. Δεν είναι αυτό το δημόσιο που πάσχει. Το δημόσιο που τρώει τα πολλά λεφτά είναι όλοι οι άχρηστοι οργανισμοί που γινόταν ακριβώς για να διορίσει κάποιος υπουργός τους δικούς του και ο άλλος τους δικούς του και ο άλλος δικούς του. Απίθανοι οργανισμοί που απασχολούνται με απίθανα πράγματα. 35 οργανισμοί υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα για την πρόθεση του εμπορίου, ας πούμε. Αν λοιπόν έκλεινε αυτούς ο Τσίπρας ή ο Σαμαράς προηγουμένως, θα το καταλάβαινα. Δηλαδή θα μειώσω, θα καταργήσω τον έμφυα, ο οποίος είναι ένας βλακώδης φόρος, έχει ρημάξει την αγορά, έχει χάσει η χώρα από απομείωση αξιών εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να πάρουν αυτά τα ψωροδύο δισεκατομμύρια που παίρνουν και ουσιαστικά τα παίρνουν από αυτά που έχει κάποιος στην πάντα, ας πούμε, και κάποια στιγμή τελειώνουν αυτά. Αν λοιπόν έλεγε ότι θα τον καταργήσω, αλλά ταυτόχρονα θα κλείσω αυτούς τους οργανισμούς οι οποίοι τρώνε 2,5 δις, ναι, το καταλάβω. Μα, έλεγε όμως, θα δώσω κι άλλα λεφτά. Θα προσλάβω κι άλλους. Δεν γίνονται αυτά. Να είστε καλά, κύριε Τζιμέρε. Καλά, κύριε Τζιμέρε. Καλημέρα σας.